Ευαγγελία Νικολάου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή χθες ο θρύλος του ποδοσφαίρου Πελέ, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη ανά το παγκόσμιο, με τη Βραζιλία να κηρύττει τριήμερο εθνικό πένθος. Η σωρός του Πελέ θα μεταφερθεί στην έδρα της Σάντος και τη Δευτέρα θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Την Τρίτη αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του, αφού προηγουμένως γίνει περιφορά της σωρού του στους δρόμους του Σάο Πάολο. Κατανοητά είναι τα προληπτικά μέτρα που έλαβαν πολλές χώρες με αφορμή την έξαρση των κρουσμάτων του κορονοϊού στην Κίνα, δήλωσε την Πέμπτη ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είναι κατανοητό χώρες ανά τον κόσμο να λαμβάνουν μέτρα με τα οποία θεωρούν ότι θα προστατεύσουν τους πολίτες τους, έγραψε στο Twitter. Περίπου 15.000 άτομα, στρατιωτικοί και πολίτες, χαρακτηρίζονται επισήμως αγνοούμενοι από την ημέρα που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με τη σύμβουλο της Ουκρανικής Προεδρίας και αρμόδια για τα δικαιώματα των στρατιωτών. Όπως δήλωσε η ίδια, η τύχη των ανθρώπων αυτών παραμένει αβέβαιη. Αλλαγές στη θερμοκρασία της Ευρώπης αναμένεται να φέρει ο κυκλώνας βόμβα που προκάλεσε χάος στη ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Guardian. Με βάση το ρεπορτάζ, η χώρα που θα επηρεαστεί περισσότερο είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς ωστόσο να αναμένεται πως τα φαινόμενα θα είναι τόσο έντονα όσο στη ΗΠΑ. Περισσότερες διεθνείς αλλά και τοπικές ειδήσεις στο omegalive.com.cy. Μάλιστα, τώρα θα πάμε στα της υγείας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε δει, ο Υπουργός Υγείας είχε στείλει επιστολές προς τον ΟΑΗ.